βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού. Ήδη η προπόνηση του Ορφέα Στρίμισης έχει ξεκινήσει. Μαζί μου έχω τον Κώστα τον Γεωργιάδη. Το Ροδόπι Sports και η ομάδα του ασφαλώς, αλλά και του Λίγκα TV, σε έχρισε ως να πάρει το βραβείο του MVP για την τρίτη αγωνιστική. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που πέτυχες, αλλά γενικά η παρουσία σου ήταν πάρα πολύ καλή στο συγκεκριμένο παιχνίδι που κερδίσατε κιόλας. Ναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Πες μας λίγα πράγματα. Καταρχήν, πώς νιώθεις? Τι να πω, πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ την ομάδα μου και τους παίκτες και ειδικά τον προπονητή μου που με εμπιστεύτηκε και συνεχίζει να με εμπιστεύεται. Και αυτά. Στην ομάδα του Ορφέα πόσο καιρό είσαι? Τρίτη χρονιά φέτος. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ερχόμενος η ομάδα σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, μιλάω για την Α1, είναι λίγο διαφορετικά από τη δικιά σου πλευρά, εννοώ, έτσι? Ναι, είναι. Είναι πιο δύσκολα φέτος, ειδικά, γιατί ανεβήκαμε κατηγορία και σαν πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε μετά από καιρό, μας ήρθε δύσκολο. Κάνουμε τις προπονήσεις, προσπαθούμε όσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην κατηγορία και συνεχίζουμε δυναμικά. Εσύ προσωπικά είσαι ικανοποιημένος από την απόδοση σου σε αυτές τις 4 πρώτες αγωνιστικές? Είμαι. Είσαι. Κατά κάποιο τρόπο είμαι. Γι' αυτό παίρνεις και συμμετοχή κιόλας στα παιχνίδια? Ναι, παίρνω. Την ομάδα σου πώς τη βλέπεις? Δεν έχει ξεκινήσει καλά, βέβαια, εντάξει. Ναι, έχουμε ξεκινήσει με δύσκολες ομάδες που παίζουν χρόνια στην Α1. Στην συνέχεια έχουμε τις ουσιαστικά ισοδύναμες ομάδες με εμάς που θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και δεν έχουμε ουσιαστικά ένα στόχο. Έχουμε την παραμονή μόνο στην Α1 και προσπαθούμε να κερδίσουμε. Κώστα, βλέπουμε καταρχήν αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι πάρα πολύ κόσμο στην προπόνηση. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι παίκτες που ήρθαν φέτος ή που ήσασταν και από την περσινή χρονιά, εσύ είσαι 3 χρόνια στην ομάδα, ευχαριστούνται το παιχνίδι πάνω απ' όλα? Ευχαριστούνται, ναι. Την προπόνηση και κατ' επέκταση το παιχνίδι? Ναι, ευχαριστούνται. Κάνουμε καλές προπονήσεις και τα περισσότερα παιδιά είναι καινούργια και προσπαθούν να προσαρμοστούν στην ομάδα. Και στις νέες συνθήκες της Α1, έτσι. Ναι. Πού θα ήθελες εσύ τον εαυτό σου να δεις από ως ποδοσφαιριστή σε μερικά χρόνια? Καταρχήν, πόσο χρόνο είσαι? 18. Είσαι μικρός. Πού θα ήθελες να δεις το πρόσωπό σου ως ποδοσφαιριστή να εξελίσσεται? Θα μπορούσα να είμαι και γάμα, αναλόγως. Πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις? Ναι, πιστεύω. Κώστα, σου εύχομαι το καλύτερο. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ. Καταρχήν, εύχομαι χωρίς τραυματισμούς να βγάλεις τη χρονιά, αλλά όχι μόνο σε ένα και σε όλο τον κόσμο. Αυτό που λέω στο τέλος, εύχομαι την επόμενη φορά που θα σε βραβέψει κάποιος, το βραβείο σου να είναι πιο λαμπερό και πιο τιμητικό, να το πω έτσι. Ευχαριστώ. Έγινε.